Αποφασισμένος για ολική σύγκρουση με τους εκπαιδευτικούς είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια άλλων υποχωρήσεων από την κυβέρνηση. Πληροφορίες του TV1 αναφέρουν ότι ο Νίκος Αναστασιάδης είναι εξοργισμένος με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, αφού θεωρεί ότι έκανε υπερπροσπάθεια για να ικανοποιήσει πολλές από τις απαιτήσεις τους, για να πάρει τελικά αρνητική απάντηση. Εάν έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο άρνηση εκτέλεσης καθηκόντων, τότε θα πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιτρέψει να υποκατασταθεί το Υπουργείο Παιδείας στη λειτουργία του από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα ο Υπουργός Παιδείας θα έχει συνάντηση με αξιωματούχους της Νομικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας για να εξετάσουν όλους τους διαθέσιμους τρόπους που μπορεί η κυβέρνηση να αντιδράσει σε κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση απεργίας θα εξεταστεί εάν μπορούν να προσληφθούν άνεργοι εκπαιδευτικοί από τη λίστα διορισίμων. Θα εξεταστούν ακόμη τρόποι αντίδρασης στην περίπτωση λευκής απεργίας, εάν οι εκπαιδευτικοί αποφασίσουν να μπαίνουν στις τάξεις, αλλά να μην παραδίδουν μαθήματα. Τυχόν εφαρμογή αποφάσεων για αποχή από την εκτέλεση καθηκόντων, όπως η σημερινή έκκληση της ΟΕΛΜΕΚ, με αναγκάζει να υπογραμμίσω ότι ανάλογη θα είναι και η αντίδραση της κυβέρνησης. Δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Δεν μας εκπλήσουν καθόλου οι δηλώσεις αυτού του τύπου και αυτού του ύφους. Πειθαρχικά μέτρα για παρακοή εργοδοτικής οδηγίας δεν αποκλείεται εξάλλου να ληφθούν και κατά των διευθυντών που δεν θα παραστούν στη σύσκεψη της 30ης Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο Παιδείας. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη για ολομέτωπη σύγκρουση καταδεικνύεται μέσα και από την απογευματινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που διεμήνησε ότι οι χθεσινές προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας έπαψαν πλέον να ισχύουν. Οι προτάσεις που απορρίφθηκαν δεν ήταν οι αρχικές προτάσεις της κυβέρνησης αλλά το αποτέλεσμα τριώρης διαπραγμάτευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τις ηγεσίες των εκπαιδευτικών οργανώσεων στις οποίες συμπεριλήφθηκε και η ικανοποίηση των ετοιμάτων που υπέβαλαν. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, προβαίνοντας σήμερα στις τελευταίες μεταθέσεις. Στο πλευρό της κυβέρνησης τάσσονται οι οργανωμένοι γονείς που ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη νέα πρόταση της κυβέρνησης προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Ελπίζουμε να μπορέσουν να ανοίξουν τα σχολεία σωστά και να μπούμε σε ένα διάλογο σχετικά με τον εξορθολογισμό. Οι προτάσεις είναι ως πακέτο. Θα πρέπει οι εκπαιδευτικές οργανώσεις να αποδεχτούν. Στο Προεδρικό βρέθηκαν και οι συνομοσπονδίες γονέων νηπιαγωγείων και ειδικής εκπαίδευσης, οι Προέδροι των οποίων εξέφρασαν την ευχή να ανοίξουν τα σχολεία.